Αγιώκαμπος, Βελίκα, Σωτηρίτσα, Παλιουριά, Κουτσουπιά, Κόκκινο Νερό, Στόμιο, Μεσάγκαλα και Καστρί Λουτρό. Περιοχές που για χρόνια τώρα επιλέγουν οι Λαρισαίοι και όχι μόνο για μια κοντινή απόδραση από την πόλη. Τα παράλια του νομού αποτελούν τα τελευταία χρόνια και πόλο έλξης όλο και περισσότερων τουριστών από τα Βαλκάνια, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Το φετινό καλοκαίρι η κίνηση, ειδικά την περίοδο αυτή, ικανοποιεί από ό,τι φαίνεται τους επαγγελματίες της περιοχής, ωστόσο η αστάθεια των καιρικών φαινομένων αποτελεί πρόβλημα, δεδομένου ότι ο Ιούνιος χάθηκε όπως επισημαίνουν οι δήμαρχοι των περιοχών. Η κίνηση κρίνεται ικανοποιητική στα παράλια, τουλάχιστον και ο Σύλλογος Επαγγελματιών και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέλευση του κόσμου. Υπήρχε τον Ιούνιο, λόγω των καιρικών φαινομένων, μια κατά κάποιο τρόπο δεν υπήρχε η κίνηση η οποία περιμέναμε, αλλά ελπίζουμε τώρα Ιούλιο και Αύγουστο να αποζημιωθούν και οι επαγγελματίες και η περιοχή μας. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον μέχρι τέλος Αυγούστου η κίνηση αυτή θα συνεχιστεί. Θα είναι ένα καλό καλοκαίρι για τα παράλια της Αγίας. Καλό, αν πούμε όμως ότι χάθηκε όλος ο Ιούνις με τις κακοκαιρίες και τον άστο καιρό που είχε, θα κάνουμε τον απολογισμό στο τέλος. Πάντως, αυτό το διάστημα που έστωσε ο καιρός έχει αρκετό κόσμο. Προτιμούν τα παράλια του νομού Λάρισας οι Θεσσαλοί κυρίως, αλλά έχουμε και ξένο κόσμο και από την Βόρεια Ελλάδα κόσμο. Πιστεύω στο τέλος να έχουμε θετικό ισοζύγιο.